Είμαστε κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να διορθώσουμε, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν έχει παραιτηθεί αποβουλευτής ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά φαίνεται ότι να τοποθετείτε ότι δεν θα κάνει χρήση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση. Διάταξης αυτής. Έτσι. Σχετικά με το μία συμβίβαστο πλέον βουλευτή και υποψήφιου ευρωβουλευτή. Ναι, και επειδή τώρα έρχομαι από την Βουλή που μόλις από την πλευρά μας καταψηφίστηκε, αλλά τέλος πάντων υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία η διάταξη που αφορά στο ασυμβίβαστο του βουλευτή και του ευρωβουλευτή, θα σας πω ότι ο κ. Μεϊμαράκης δεν θα κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Γι' αυτό και προτίθεται να παραιτηθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, όταν θα γίνουν ευρωεκλογές, δεν θα είναι βουλευτής. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο ότι ουσιαστικά τη διάταξη αυτή την έφερε η κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Δανέλη. Και θα σας πω ότι ειδικά για την κυρία Κουντουρά, ότι εξαργύρωσε την πολιτική της ταυτότητα. Γιατί εγώ θα σεβαστώ τον ιδεολογικό αντίπαλο, αλλά πώς θα εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιερό και όσιο. Και θα σας έλεγα ότι ενδεχομένως μπορούμε να σεβαστούμε έναν πολιτικό αντίπαλο εν προκειμένου την κυρία Κουντουρά, η οποία βραβεύτηκε ως. Για το έργο της ως Υπουργός Τουρισμού, μια θέση στην οποία έχετε χρηματίσει κι εσείς η τριετία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να συγχαρώ τον οποιονδήποτε έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά που αναδεικνύει την χώρα. Αλλά εδώ θα πρέπει να βλέπουμε και τις λεπτομέρειες. Η κυρία Κουντουρά, εν προκειμένου, βραβεύτηκε από μια Ένωση Γυναικών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο Βερολίνο, βραβεύτηκε. Ναι, αλλά βραβεύτηκε, θα πρέπει να δείτε και τις. Ποιος τη βράβευσε, δεν βραβεύτηκε δηλαδή από. Διεθνές Ινστιτούτο για την Ειρήνη μέσω του τουρισμού. Ναι, το οποίο είναι γυναίκες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μπορείτε να το δείτε ακόμα και στο τηλεγράφημα του ΑΠΕ. Αυτό είναι. Δεν είναι απαραίτητα υποτιμητικό αυτό. Εννοείται ότι αυτό δεν. Δεν βραβεύτηκε πρώτα απ' όλα για το τουρισμό. Βραβεύτηκε για κάτι πιο εξειδικευμένο, γυναίκα, ήταν η μέρα της γυναίκας κτλ. Πάντως, θα σας πω τώρα, γιατί δεν είναι το θέμα να αμφισβητεί κανείς, ας πούμε, τους πολιτικούς του αντιπάλους με βάση τέτοια επιχειρήματα. Γιατί δεν είναι εκεί, το θέμα. Εγώ πιο πολύ θα έβλεπα αν όλοι εμείς στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια επί της Υπουργίας της κυρίας Κουντουρά έχουμε δει ο τουρισμός να πηγαίνει μπροστά ή αν τελικά παραμένει απόλυτα στάσιμος και μη σας πω και προς τα πίσω. Αφενός με την υπερφορολόγηση που έχει υπάρξει στον τομέα του τουρισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς παραδώσαμε ένα φόρο διαμονής στο 6,5%. Έχει ανέβει πλέον στο 13% αυτά τα χρόνια. Τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην εστίαση στο 24% πλέον, ενώ το είχαμε εμείς στο 13%. Και βεβαίως έχει επιβληθεί το γνωστό τέλος διαμονής. Άρα έχει υπερφορολογηθεί ένας κλάδος ο οποίος είναι ανταγωνιστικός και θα έπρεπε να παραμείνει ανταγωνιστικός. Από την άλλη. Μα φαίνεται πως είναι ανταγωνιστικός. Από την άλλη, θα σας πω και θα το δούμε τώρα όταν θα πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Και παρακολουθούμε και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων του τουρισμού που ήδη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πλέον με την. Εννοείται των μεγάλων ξενοδοχειακών μοναδών ή γενικά του ΣΕΤΕ. Του ΣΕΤΕ, του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, διότι μιλάνε τόσο καιρό για την υπερφορολόγηση του τουρισμού και θα το δούμε τώρα όταν θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις στην αγορά εννοώ. Που δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα, δεν έχει καθόλου ευελιξία και περιθώριο να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές. Όταν πλέον οι ανταγωνιστές μας, που η Τουρκία ειδικά αυτά τα χρόνια είχε μία πτώση, τώρα πλέον επανέρχεται πολύ δυνατά στην τουριστική αγορά. Αυτή η συζήτηση ήταν όμως και πριν από δύο χρόνια, κύριε Κεφαλογιάννη. Και τώρα έχουμε μια κριτική από τα αριστερά να μιλάει για υπερτουρισμό και ουσιαστικά να λέει ότι δεν αντέχουμε άλλους τουρίστες. Κάντε κάτι. Άρα, ή χρειάζεται μια καλύτερη. Τουριστική πολιτική, αυτή θα σας πω ότι την οποία ούτε εσείς κάνατε. Αυτό θα επιτρέψετε να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και θα σας πω εδώ πάρα πολύ ξεκάθαρα, γιατί και εμένα η δική μου κριτική θα ήταν αυτή. Θα δείτε λοιπόν τα αποτελέσματα του τουρισμού, ότι πλέον μιλάμε για αφίξεις, πράγμα το οποίο δεν μας ενδιέφερε εμάς ποτέ, κοιτούσαμε πάντα τα έσοδα. Θα δείτε λοιπόν ότι το 2018 με υπερπολαπλάσιες αφίξεις δεν είχαμε τα ανάλογα έσοδα. Ενώ, ας πούμε, η αναλογία το 2014 αφίξεων και εσόδων ήταν πολύ πολύ καλύτερη. Και η
δικιά μας στρατηγική στο Υπουργείο Τουρισμού τα έτη από το 2012, που θέλω να θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε ήμασταν στο μείον 30% σε επίπεδο κρατήσεων, άρα δηλαδή αναλάβαμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και μια πολύ αρνητική εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω. Η στόχευσή μας ήταν αφενός να δημιουργήσουμε μια πολύ θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και αυτό το καταφέραμε πηγαίνοντας σε όλες τις μεγάλες και λιγότερο γνωστές αγορές της Ελλάδας στο εξωτερικό και κάνοντας πολύ στοχευμένες καμπάνιες. Και το άλλο ήταν ότι μας ενδιέφερε να επενδύσουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, της τουριστικής προσφοράς. Πώς? Με ειδικές μορφές τουρισμού, επενδύοντας δηλαδή στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Είπατε πριν για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι το κατεξοχήν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει πολύ περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε πολιτιστικό τουρισμό. Γιατί, διότι.